Κεφάλαιο 2. Υφισταμένη κατάσταση στην Ελλάδα. Ενότητα 2.1. Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης παρένθεση νόμος 4.375/2016 κλείνει η παρένθεση. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι νεοεισερχόμενοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς θα πρέπει να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, να έχουν πρόσβαση σε επίγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή συνδρομή, να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς τους και τα οικεία πρόσωπα. Εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, οι νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες θα πρέπει να την χάνουν της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείριση και να λαμβάνεται ειδική μέρημνα για την κάλυψη των αναγκών τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η εξασφάλιση ειδικών χώρων διαμονής στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Η εκτίμηση της ευαλωτότητας αποτελεί κομβικό σημείο των διαδικασιών υποδοχής / ταυτοποίησης ώστε να παρασχεθεί στους ευάλωτους πρόσφυγες η αναγκαία προστασία και οι αναγκαίες αγγίσεις. Η ευαλωτότητα αξιολογείται κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης από κλιμάκιο του Κελπνοβλέπε υποσημείωση 12. Ή διαπιστώνεται και καταγράφεται σε μετέπειτα στάδιο, κατά τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής των ατόμων αυτών στη χώρα. Υποενότητα. Παραβίαση του δικαιώματος σε συνθήκες υποδοχής. Αρκετοί πρόσφυγες στερούνται σήμερα το δικαίωμά τους σε διαδικασίες υποδοχής, πολλές φορές λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στις σχετικές διαδικασίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έρχονται αντιμέτωποι με την αδικαιολόγητη πρακτική επιβολής κράτησης. Σύμφωνα με καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν είναι επίσης λίγοι όσοι απελάβυνονται παράνομα από τη χώρα, πρακτική που φαίνεται ότι έχει εφαρμοστεί και σε αιτούνται σε άσυλο, ενώ σύμφωνα πάλι με καταγγελίες βλέπε υποσημείωση 13, από τις επαναπροωθήσεις στον Εύρο δεν εξαιρούνται ούτε τα ευάλωτα άτομα και οι οικογένειές τους. Νεοεισερχόμενοι που συλλαμβάνονται κατά την άφιξή τους και μεταφέρονται απευθείας σε προαναχωρησιακά κέντρα / Εύρος, κος κλείνει η παρένθεση, τελώντας υποκαθεστώς κράτησης έως ότου υπάρξει διαθέσιμη θέση σε κιτ, σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν ακόμα και μήνες χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως και χωρίς να τους έχει γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση για ύπαρξη αναπηρίας ευαλωτότητας. Παρότι δίνεται προτεραιότητα σε άτομα με ορατή αναπηρία ή άλλη ορατή ευαλωτότητα για τη μεταφορά του σε κιτ, οι πρόσφυγες με μη εμφανείς αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις δεν αξιολογούνται λόγω των ελλείψεων σε ειδικευμένο προσωπικό, παραμένοντας έτσι για μεγαλύτερα διαστήματα υποκαθεστώς κράτησης σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, CPTE, του Συμβουλίου της Ευρώπης, κρίνει ως ακατάλληλο στις συνθήκες κράτησης και διαπιστώνει κακομεταχείριση των κρατούμενων μεταναστών στην Ελλάδα, κυρίως στους χώρους κράτησης στον Εύρο, και στο προαναχωρησιακό κέντρο της Μόρια στη Λέσβο βλέπε υποσημείωση 14. Πέραν των περιπτώσεων ξεκάθαρης επιβολής περιορισμού της ελευθερίας, στην πραγματικότητα και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έχουν μετατραπεί, λόγω της εφαρμογής της πολιτικής γεωγραφικού περιορισμού, σε ανοιχτές φυλακές, αφού χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο βρίσκονται παγιδευμένοι εκεί αντιμετωπίζοντας απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Τέλος σελίδας 8. Υποενότητα. Μεγάλος αριθμός προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις χωρίς καταγραφή ευαλωτότητας. Είναι σαφές από τον καταγεγραμμένο αριθμό προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ότι το σύστημα εξέτασης της αναπηρίας ευαλωτότητας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις να μην ταυτοποιείται. Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΡΟΑ, βλέπε υποσημείωση 15 διαπιστώνει και αυτή ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι προβληματικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλος αριθμός από αυτά τα άτομα παραμένει αδιάγνωστος, αποδίδοντας αυτή τη δυσλειτουργία. Μεταξύ άλλων, στην υιοθέτηση των σύντομων και απλοποιημένων διαδικασιών ασύλου.
Βασικό πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης της ευαλωτότητας είναι η έλλειψη γνώσεων και εξειδίκευσης των στελεχών σχετικά με την αναπηρία και τις κατηγορίες της, και ειδικότερα σχετικά με τις μη εμφανείς αναπηρίες παρένθεση κυρίως ψυχικές και νοητικές κλείνει η παρένθεση και τις χρόνιες παθήσεις, αλλά και η ελλειπής κατάρτιση στην ταυτοποίηση θυμάτων βασανιστήριων ή σεξουαλικής βίας βλέπε υποσημείωση 16. Και σε αυτόν τον τομέα οι συνεχείς τροποποιήσεις των διαδικασιών έχουν δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις στην εγκαίρη εφαρμογή της αξιολόγησης της αναπηρίας κάθε τόσο ευαλωτότητας σε όλους τους νέους ερχόμενους πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον συνήγορο του πολίτη, παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθούνται στην πράξη για όλους τους νέους ερχόμενους οι επιβεβλημένες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες της πρώτης υποδοχής ώστε να εντοπιστούν περαιτέρω ευάλωτες περιπτώσεις που ενδεχομένως να διέφυγαν της αστυνομικής καταγραφής βλέπε υποσημείωση 17. Οι ιατρικές και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες αξιολόγησης που διενεργούνται πλέον με ευθύνη του κερυπνού αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα, στη Λέσβο παρένθεση μόρια κλείνει η παρένθεση υπήρχε για αρκετούς μήνες ένας μόνο γιατρός, όταν οι διαμένοντες το κοίταν έρχονταν σε 11.000 άτομα, και ενώ κάθε μήνα εισέρχονταν περίπου 2.000 άτομα. Αναφέρεται δε, ότι για διάστημα ενός μηνός δεν υπήρχε κανένας γιατρός στη μόρια, Oxfam, βλέπε υποσημείωση 18. Εισαγωγικά τουλάχιστον έναν μήνα μετά την παρέτηση του διορισμένου γιατρού στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, KIT, της Μόριας, τον Νοέμβριο, δεν λειτουργούσε η διαδικασία εντοπισμού ευάλωτων, βάζοντας σε σοβαρό κίνδυνο υγείας πρόσφυγες που δικαιούνται να μεταφερθούν μέσα σε 25 ημέρες στην ενδοχώρα, σε καλύτερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένες της πρόσβασης σε περίθαλψη κλείνουν τα εισαγωγικά. Επιπροσθέτως, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ευαλωτότητας αναφέρονται σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας, όπως περιπτώσεις νέου εισερχόμενων που δεν είχαν πρόσβαση σε διερμηνείς βλέπε υποσημείωση 19. Προβλήματα επικοινωνίας αντιμετωπίζουν και άτομα κοφά ή βαρύκοα που δεν έχουν πρόσβαση στην νοηματική γλώσσα, όπως έχει διαπιστώσει η ΕΣΑΜΕΑ. Τέλος σελίδας 9. Ενότητα 2.2 Εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και διαδικαστικές εγγύσεις. Η καταγραφή της ευαλωτότητας επιφέρει πρωτίστως την ενεργοποίηση διαδικαστικών εγγύσεων σχετικά με την υποβολή και την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, αποτελώντας δικλίδα ασφαλείας για την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των λοιπόν ευάλωτων κατηγοριών. Ειδικότερα για τους ευάλωτους προβλέπεται ότι άνω κάτω τελεία. Κουκίδα, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής δύναται να καταγράφουν και να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες ανήκουν σε ευάλωτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγύσεων παρένθεση άρθρο 51 παράγραφος 6 του νόμου 4.375/2016 κλείνει η παρένθεση. Κουκίδα, οι ευάλωτοι αιτούντες εξαιρούνται από την ταχεία διαδικασία στα σύνορα η οποία εφαρμόζεται στα ΚΙΤ των νησιών, βάσει του άρθρου 60, παράγραφος 4 του νόμου 4.375/2016, και παραπέμπονται στην κανονική διαδικασία παρένθεση άρθρο 50, παράγραφος 2 κλείνει η παρένθεση που διεπεραιώνεται στην ενδοχώρα βλέπε υποσημείωση 20. Κουκίδα, οι ευάλωτοι εξαιρούνται από το σύστημα καταγραφής μέσω Skype, το οποίο αντιμετωπίζει τις λειτουργίες βλέπε υποσημείωση 21, και απευθύνονται απευθείας στα γραφεία ασύλου. Κουκίδα, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, αναφορικά με το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου, στην περίπτωση των αιτούντων ασύλων με σοβαρή αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια λαμβάνεται υπόψη η σχέση εξάρτησης από συγγενικό πρόσωπο παρένθεση τέκνο, αδελφό ή γονιό κλείνει η παρένθεση που διαμένει νόμιμα σε ένα από τα κράτη-μέλη, το οποίο κράτος ορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου. Κουκίδα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία απαιτεί οι αιτούντες άσυλο να ενημερώνονται εισαγωγικά σε γλώσσα την οποία κατανοούν κλείνουν τα εισαγωγικά σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Απέτηση η οποία στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις επιτάσσει την υποχρέωση να παρέχονται πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές παρένθεση στην νοηματική γλώσσα σε γραφή Braille, σε κείμενα easy to read. Κλείνει η παρένθεση. Τέλος λίστας με κουκίδες.
Θετικό σημείο της ελληνικής νομοθεσίας είναι ότι στο Προεδρικό Διάταγμα 141-2013 παρένθεση οδηγία 2011 κάθετος 95 κάθετος ΕΕ, άρθρο 10 λόγοι δίωξης κλείνει η παρένθεση. Η ελληνική πολιτεία έχει ορθώς ενσωματώσει στους λόγους δίωξης για την αναγνώριση του πρόσφυγα τη δίωξη λόγω αναπηρίας βλέπε υποσημείωση 22, παρότι δεν υπήρχε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Επιπροσθέτως, ως προς το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, το άρθρο 20 απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, η οποία θα διαπιστώνεται μετά από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, βασικά δικαιώματα των αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα είναι άνω κάτω τελεία. Η προστασία από την επαναπροώθηση, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε πληροφορίες και σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή γλωσσικάζεται ότι κατανοούν, η διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, η πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση. Επιπλέον, αποτελεί υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους πρόσφυγες επαρκή υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας των ψυχικών παθήσεων και της κάλυψης των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις παρένθεση άρθρο 31 κλείνει η παρένθεση. Τέλος σελίδας 10. Υποενότητα. Καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων ασύλου. Ως γενικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει κυρίως τα άτομα με μη εμφανή ευαλωτότητα η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στις διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα χιλιάδες υποθέσεις αιτημάτων παρένθεση σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας ασύλου. Στις 28 Δευτέρου 2019 εκκρεμούσαν 61.570 αιτήσεις βλέπε υποσημείωση 23 κλείνει η παρένθεση. Οι καθυστερήσεις αυτές πλήττουν περισσότερο όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Υποενότητα. Περιπτώσεις που δεν παρέχονται οι διαδικαστικές εγγύσεις. Αναφορικά με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, η Υπηρεσία Ασύλου υποχρεούται να εξετάζει τα αιτήματα των εν λόγω αιτούντων κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις όπου δεν προτεραιοποιούνται οι υποθέσεις ευάλωτων ατόμων. Επίσης, με βάση στοιχεία της οργάνωσης αίτημα, παρότι οι ευάλωτοι αιτούντες εξαιρούνται από τη διαδικασία καταγραφής μέσω Skype, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε περίπτωση που παρουσιαστούν στην υπηρεσία ασύλου χωρίς να έχουν την υποστήριξη κάποιας οργάνωσης ή χωρίς την παρουσία δικηγόρου βλέπε υποσημείωση 24. Υποενότητα. Έλλειψη στην ενημέρωση των αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη ενημέρωσης των αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τις διευκολύνσεις που μπορούν να απολαμβάνουν κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους. Το ειδικό γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου που εξυπηρετεί αποκλειστικά ευάλωτα άτομα παρένθεση Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, πρώην Φρουραρχείο κλείνει η παρένθεση, δεν είναι γνωστό στους ευάλωτους αιτούντες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στο site του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και παρουσιάζει την υποβολή αιτήματος στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, κύριοι κύριοι, από πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, λείπει όποια αναφορά στους αιτούντες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Υποενότητα. Σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών ασύλου. Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας όπως και τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα φυσικής προσβασιμότητας σε άτομα με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα παρένθεση το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας δεν έχει ούτε ανέλκυστήρα κλείνει η παρένθεση. Πέραν του ζητήματος της κτηριακής προσβασιμότητας, βασικό πρόβλημα των διαδικασιών ασύλου αποτελεί και η μη διάθεση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και εγγράφων σε προσβάσιμες μορφές για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Τέλος σελίδας 11. Υποενότητα. Ανεπαρκής υποστήριξη όλων των αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής κάθετος εξέτασης του αιτήματος.
Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί είναι το κατά πόσο παρέχεται σε όλους τους αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις η αναγκαία υποστήριξη προκειμένου να τεκμηριώσουν αποτελεσματικά την αίτησή τους για παροχή ασύλου, δεδομένου ότι πρόκειται για αρκετά περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες, και ιδίως οι αιτούντες με νοητικές ή ψυχικές αναπηρίες ή και επικοινωνιακές δυσκολίες. Για αυτούς τους αιτούντες άσυλο είναι κάποιες φορές δυσκολότερο να κατανοήσουν τις ερωτήσεις που τους υποβάλλονται κατά τη συνέντευξη ασύλου, να ανακαλέσουν στη μνήμη τους γεγονότα ή να παρέχουν μία συνεκτική αφήγηση της ιστορίας τους, βλέπε υποσημείωση 25. Υποενότητα. Μη καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα αναπηρίας. Όπως διαπιστώθηκε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΣΑΜΕΑ, πολλοί χειριστές ατιμάτων της υπηρεσίας ασύλου δεν έχουν γνώση σε θέματα αναπηρίας, ούτε έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε μεταχειρίζονται αποτελεσματικά και δίκαια αιτούντες άσυλο με αναπηρία. Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας ασύλου βλέπε υποσημείωση 26, παρότι το σύνολο των χειριστών αιτήσεων διεθνούς προστασίας πραγματοποιούν συνεντεύξεις ασύλου με ευάλωτα πρόσωπα, δεν έχουν λάβει όλη την αναγκαία κατάρτιση σε θέματα ευαλωτότητας και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ΕΙΣΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνονται σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, καθώς, σύμφωνα και με τον συνήγορο του πολίτη, 2016 έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου η ευαλωτότητα του αιτούντος δεν λαμβάνεται καν υπόψη κατά την εξέταση αιτημάτων ασύλου σε πρώτο βαθμό, παρότι αυτή έχει καταγραφεί από την υπηρεσία υποδοχής. Ενότητα 2.3 Παροχή νομικής συνδρομής. Υποενότητα. Περιορισμός της δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας για την εξέταση αιτημάτων ασύλου. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει δωρεάν νομική συνδρομή μόνο για την εξέταση αιτημάτων ασύλου σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, η νομική συνδρομή στη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου σε πρώτο βαθμό είναι απολύτως αναγκαία στους αιτούντες άσυλο ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία με δίκαιους όρους, ότι τηρούνται οι σχετικές προθεσμίες και εγγυήσεις και ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα τους. Ειδικότερα για τους αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, η νομική συνδρομή είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται ότι η ευαλωτότητά τους λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, αλλά και κατάθεσης και εξέτασης του αιτήματος ασύλου. Οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν πολλές φορές δυσκολίες πρόσβασης σε πληροφορίες ή μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να συγκροτήσουν, να διατυπώσουν και να εκφράσουν με τεκμηριωμένο τρόπο το αίτημά τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Η παροχή νομικής συνδρομής είναι αναγκαία για την υποστήριξη του αιτήματος ευαλωτότητας / κατάθεση αίτησης, ιατρικών εγγράφων κλπ. Κλείνει παρένθεση. Καθώς και για την αμφισβήτηση πιθανών αρνητικών προηγούμενων αποφάσεων που αφορούν στη διαπίστωση της ευαλωτότητας βλέπε υποσημείωση 27. Στην πράξη, σύμφωνα με σχετικό κείμενο συστάσεων που δημοσίευσαν από κοινού 14 μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα βλέπε υποσημείωση 28, η παροχή νομικής συνδρομής είναι αποσπασματική λόγω πολυάριθμων διοικητικών, νομοθετικών και πρακτικών εμποδίων. Συχνότατα οι αιτούντες αναγκάζονται να παρακολουθούν χωρίς βοήθεια ένα περίπλοκο σύστημα ασύλου, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, με γλωσσικά εμπόδια, βιώνοντας παράλληλα πολλαπλές αντικσότητες στην καθημερινή τους διαβίωση. Σύμφωνα με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες βλέπε υποσημείωση 29, η παροχή νομικής συνδρομής σε πρώτο βαθμό που υλοποιείται μέσω προγραμμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι περιορισμένη, αφενός γιατί οι δικηγόροι των οργανώσεων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των χιλιάδων αιτούντων και αφετέρου γιατί εξαρτώνται από βραχυπρόθεσμα συνήθως προγράμματα χρηματοδότησης. Τέλος σελίδας 12. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στα νησιά, όπου οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται είναι λιγότερες συγκριτικά με την υπηρετική Ελλάδα και κατά συνέπεια διαπιστώνονται μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε νομική στήριξη.
Στην νησιωτική χώρα πολλοί ετούντες, μεταξύ των οποίων ευάλωτοι και ετούντες με μη εμφανή αναπηρία, οδηγούνται στην ταχύρυθμη διαδικασία συνόρων και στερούνται ακόμα και το δικαίωμα τους σε νομική συνδρομή κατά την εξέταση του αιτήματος σε δεύτερο βαθμό, λόγω της υποστελέχωσης του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου. Δεδομένης της διαρκώς μεταβαλλόμενης σχετικής νομοθεσίας, η νομική συνδρομή είναι απαραίτητη, ειδικά για τους ετούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όχι μόνο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, αλλά και για την εξασφάλιση δικαιωμάτων που συνδέονται με βασικές ανάγκες, με την πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με το δικαίωμα σε κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, στέγασης και διαβίωσης. Ενότητα 2.4. Υλικές συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης. Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία επί ελληνικού εδάφους δικαιούνται υλικές συνθήκες υποδοχής που να εξασφαλίζουν κατάλληλο βιωτικό επίπεδο, βλέπε υποσημείωση 30. Οι συνθήκες αυτές οφείλουν να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και να προστατεύουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν σε όλους τους ετούντες στέγαση, σίτηση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση / για ανηλίκους / και πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση. Οι πρόσφυγες και οι ετούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγύησεων προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον νόμο. Οι ειδικές συνθήκες υποδοχής πρέπει να εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και η κατάσταση των ατόμων αυτών πρέπει να παρακολουθείται καταλλήλως. Οι ειδικές ανάγκες των προσφύγων και ετούντων ασύλου λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν η αναπηρία εντοπιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η αρμόδια αρχή υποδοχής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και πιστοποιημένους κοινωνικούς φορείς, μεριμνά για την παροχή υλικών συνθήκων υποδοχής σε είδος ή με μορφή χρηματικού βοηθήματος στους ετούντες διεθνή προστασία. Τέλος σελίδας 13. Υποενότητα. Συνθήκες ασφυξίας και παράτυπη παραμονή ευάλωτων ατόμων στα κίτ των νησιών. Η Συμφωνία ΕΕ Τουρκίας και οι συνακόλουθοι πολιτικοί γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά έχουν, κατά κοινή ομολογία, οδηγήσει τα ΚΙΤ σε συνθήκες συνωστισμού και ασφυξίας. Οι εν λόγω συνθήκες έχουν οδηγήσει στα δραματικά φαινόμενα αλλεπάλληλων θανάτων και αυτοκτονιών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ η ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η αύξηση φαινομένων ρατσιστικής βίας. Οι πρόσφυγες και οι ετούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι περισσότερο ευάλωτοι σε ρατσιστικές συμπεριφορές, βία και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους λόγω του ότι φέρουν τη διτή ταυτότητα του αλλοδαπού και του ανάπηρου. Παρά το γεγονός ότι οι εισερχόμενοι πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξαιρούνται από τις διαδικασίες των συνόρων και τους επιτρέπεται να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα, οι αδυναμίες που διαπιστώνονται στη διαδικασία αξιολόγησης της ευαλωτότητας, καθώς και οι ελλείψεις σε κατάλληλες στεγαστικές δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, έχουν ως αποτέλεσμα την παραμονή αυτών των ατόμων για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα κίτ των νησιών. Παρότι έχει επιταχυνθεί περιοδικά από τις ελληνικές αρχές η μεταφορά ευάλωτων ατόμων στην ενδοχώρα, από τα τέλη Νοεμβρίου 2018 εκτιμάται ότι 2.200 άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστεί ως επιλέξιμοι για μετακίνηση εξακολουθούν να περιμένουν στα ΚΙΤ, βλέπε υποσημείωση 31. Υποενότητα. Γενικευμένη ανασφάλεια και φόβος. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η μη κυβερνητική οργάνωση Refugee Rights Europe, που βλέπε υποσημείωση 32 στο kit της Λέσβου Μόρια / η έλλειψη ασφάλειας και φύλαξης αναφέρθηκε ως η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των ερωτηθέντων προσφύγων και ετούντων άσυλο, με τα 2/3 των ερωτώμενων στη Μόρια να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ποτέ ασφαλείς μέσα στο camp, και σχεδόν η μισή από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν ότι βίωσαν αστυνομική βία. Η γενικευμένη ανασφάλεια που βιώνουν οι νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες στα ΚΙΤ έχει πολλαπλάσιες συνέπειες για τους περισσότερο ευάλωτους, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Με βάση στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες παρένθεση Νοέμβριος του 2018 κλείνει η παρένθεση στο ΚΙΤ στο βαθύ της Σάμου, ενώ η χωρητικότητα του κέντρου είναι για 650 άτομα, το κέντρο και η περιοχή γύρω από αυτό φιλοξενούν πάνω από 4.000 ανθρώπους, 6 φορές πάνω από τις προδιαγραφές του. Το ΚΙΤ της Μόρια στη Λέσβο στεγάζει περίπου 6.500 ανθρώπους, 3 φορές πάνω από τη χωρητικότητά του παρά τις πρόσφατες μεταφορές στην ενδοχώρα, με αποτέλεσμα σχεδόν 2.000 αιτούντες άσυλο να αναγκάζονται να μένουν στον κοντινό Ελαιώνα, βλέπε υποσημείωση 33. Υποενότητα. Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Η διαβίωση σε συνθήκες συνωστισμού είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Ειδικότερα, η έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, περισσότερο κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και η έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής, καθιστούν βασανιστική και επικίνδυνη την καθημερινή διαβίωση των ευάλωτων ατόμων στα ΚΙΤ. Χαρακτηριστικά, η οργάνωση International Rescue Committee, IRC, αναφέρει ότι άνω κάτω τελεία, με τις υπάρχουσες υποδομές, αναλογεί ένα ντους ανά 84 άτομα και μία τουαλέτα ανά 72 άτομα. Οι διαμένοντες στο ΚΙΤ πρέπει να σηκώνονται από τις 4 το πρωί για να σταθούν στην ουρά για φαγητό και νερό, τα οποία διανέμονται στις 8. Το αποχετευτικό σύστημα είναι τόσο βεβαρημένο, ώστε ακατέργα στα λίμματα φθάνουν στα στρώματα όπου κοιμούνται παιδιά και διαρρέουν σε ανοιχτές αποχετεύσεις και αυλάκια, βλέπε υποσημείωση 34. Τέλος σελίδας 14. Οι συνθήκες διαβίωσης στα ΚΙΤ έχουν απασχολήσει πολλές φορές ΜΙΚΙΟ, αλλά και την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει εκφράσει βαθιά ανησυχία για την επισφαλή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κατά την τρέχουσα μεταναστευτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα για το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία εξακολουθούν να κρατούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό συνθήκες που δεν παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη και τις κατάλληλες εύλογες προσαρμογές, βλέπε υποσημείωση 35. Υποενότητα. Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης αναγνωρισμένων προσφύγων. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και η δικαιοχή επικουρικής προστασίας, αντίθετα με τους αιτούντες άσυλο, δεν έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα σε παροχή στέγης από το κράτος. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που έχουν επιστραφεί στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ζουν άστεγοι ή σε επισφαλή συνθήκες στέγασης σε καταλήψεις ή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Αθήνα, όπως διαπιστώνουν σε έκθεσή τους οι οργανώσεις υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο, RSA, και προούστιλ, βλέπε υποσημείωση 36. Εισαγωγικά χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τετραμελούς ευάλωτης οικογένειας αναγνωρισμένων προσφύγων που επιστράφηκε από την Ελβετία στα τέλη Αυγούστου 2018. Ο πατέρας είναι επιζήσας, θύμα βασανιστήριων στη χώρα καταγωγής του, η μητέρα πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας και ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι χρόνια πάσχων ασθενής. Η οικογένεια έπεσε τον Νοέμβριο του 2016 θύμα, μαζί με άλλους πρόσφυγες, μιας ευρείας κλίμακας ρατσιστικής επίθεσης στη Χίο, όπου διέμεναν. Τα μέλη της οικογένειας αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η οικογένεια ταξίδεψε στην Ελβετία και ζήτησε εκ νέου άσυλο, ωστόσο οι ελβετικές αρχές απερίψαν το αίτημά τους. Μετά την επιστροφή της, η οικογένεια κατέληξε άστεγη, καθώς στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία, με λατινικούς χαρακτήρες, φιλοξενούνται μόνο ευάλωτοι αιτούντες άσυλο, και κατ' εξαίρεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσοι αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και ζουν ήδη σε ένα διαμέρισμα του Εστία. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που δεν έχουν φιλοξενηθεί ως αιτούντες και αυτοί οι οποίοι έχουν επιστραφεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι επιλέξιμοι για διαμονή, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 37. Υποενότητα. Έλλειψη προσβασιμότητα σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συλλέξει η ΕΣΑΜΕΑ, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που διαμένουν στα ΚΙΤ, αλλά και στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους όπως οι χώροι υγιεινής, οι χώροι εστίασης και οι χώροι εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, με συνέπεια την απομόνωσή τους και ιδίως την έκθεσή τους σε σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική και σωματική τους υγεία.
Ζητήματα προσβασιμότητας δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα κίτ και οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας, αλλά και τα διαμερίσματα και οι λοιπές στεγαστικές δομές που απευθύνονται σε ευάλωτα άτομα, οι οποίες, σε σημαντικό ποσοστό, δεν είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Η ΕΣΑΜΕΑ, σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, διαπίστωσε ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά άτομα που στεγάζονται σε χώρους μη προσβάσιμους και ακατάλληλους για την ασφάλεια τους, όπως σε διαμερίσματα που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας για χρήστες αναπηρικού αμαξίδιου ή άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι και οι μεγάλες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στη μεταφορά αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από τις επισφαλείς συνθήκες των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και των κέντρων φιλοξενίας σε κατάλληλους χώρους διαμονής. Τέλος σελίδας 15. Ως εκ τούτου, ακόμα και όταν μεταφέρονται από τα σημεία εισόδου της χώρας σε περισσότερο ανθρώπινες στεγαστικές δομές, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια προσβασιμότητας, καθώς και την έλλειψη εξειδικευμένης για την αναπηρία τους υποστήριξης. Ενότητα 2.5 Πρόσβαση στην υγεία. Η ισχύουσα νομοθεσία βλέπει υποσημείωση 38 κατοχυρώνει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στις εν λόγω ομάδες συμπεριλαμβάνονται και οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Υποενότητα. Υποστελέχωση των δομών και των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, λόγω της υποστελέχωσης των δομών και των υπηρεσιών του, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των προσφύγων και αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Τα νοσοκομεία και οι δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν διαθέτουν επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με διαφορετικά είδη αναπηρίας ή και χρόνιας πάθησης. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα κέντρα υποδοχής και συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου, όπου την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης την έχει αναλάβει, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, το ΚΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εισαγωγικά ο αριθμός των ατόμων ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στα ΚΙΤ είναι εμφανώς ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών. Κατά την επίσκεψή της στη Λέσβο, η Επίτροπο σημείωσε ότι ο περιορισμένος αριθμός ιατρικών ομάδων δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης όλων όσων διέμεναν στο κέντρο φιλοξενίας, ιδιαίτερα επειδή η δουλειά τους περιπλεκόταν έτη περαιτέρω λόγω της έλλειψης διερμηνέων και διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών. Οι φιλοξενούμενοι στη Μόρια παραπονέθηκαν ότι τους χορηγούνταν ακατάλληλα φάρμακα, τόσο στα ΚΙΤ όσο και στα τοπικά νοσοκομεία. Εκπρόσωποι των ΚΟ επισήμαναν ότι οι συνθήκες στα hot spots ήταν επικίνδυνες και ανθυγιεινές, ειδικά για τα παιδιά κλείνουν τα εισαγωγικά βλέπε υποσημείωση 39. Εντονότερο είναι το πρόβλημα για όσα άτομα διαμένουν σε δομές φιλοξενίας που βρίσκονται εκτός των αστικών οικιστικών ιστών, όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Η έλλειψη της αναγκαίας υποστήριξης συνδέεται, επίσης, και με το κενό που εντοπίζεται στις διαδικασίες διασύνδεσης των υπηρεσιών των hot spots των νησιών με τις υπηρεσίες των κέντρων φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Το κενό αυτό αφορά ακόμα και στη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών νεοεισερχόμενων στην ενδοχώρα οι οποίοι αντιμετωπίζουν οργανικά και ψυχικά ζητήματα. Τέλος σελίδας 16. Όπως αναφέρεται σε έρευνα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας είναι και το σοβαρό ενδεχόμενο να υποβληθεί επαναλαμβανόμενα, ακόμα και ο ανήλικος παρένθεση πρόσφυγας και ετών άσυλο κλείνει η παρένθεση σε επίπονες εξετάσεις λόγω λοιπούς ενημέρωσης ως προς την περίθαλψη και τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί βλέπε υποσημείωση 40. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος παραμέλησης και σωματικής καταπώνησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος για τα παιδιά και τις γυναίκες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Υποενότητα. Μη παροχή κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Το πρόβλημα της μη ταυτοποίησης της αναπηρίας ή και χρόνια πάθησης λόγω μη εγκαίρης και έγκυρης αξιολόγησης της ευαλωτότητας, συνυπάγεται επίσης ότι σημαντικός αριθμός προσφύγων και αιτούντων ασύλο δεν λαμβάνουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που ενδεχομένως να έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η ΕΣΑΜΕΑ, ακόμα και μεταξύ των πιστοποιημένων ως ευάλωτων λόγω αναπηρίας ή και χρόνιας πάθησης, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ατόμων τα οποία στερούνται την πρόσβαση, όχι μόνο στον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό, αλλά και σε απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή παρένθεση όπως, για παράδειγμα, η χορήγηση ινσουλίνης σε άτομα με διαβήτη, τα ειδικά συσκευάσματα διατροφής για άτομα με μεταβολικά νοσήματα, κλπ. Κλείνει η παρένθεση. Επιπροσθέτως, σχετικά με τις ανάγκες σε τεχνικά βοηθήματα κάθετος βοηθητικό εξοπλισμό παρένθεση παραδείγματος χάρη αναπηρικά αμαξίδια, προσθετικά μέλη, ακουστικά βαρικοείας κλείνει η παρένθεση δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από την ελληνική νομοθεσία για τους ανασφάλιστους πρόσφυγες κάθετος αιτούντες άσυλο. Υποενότητα. Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αναφορικά με την πρόσβαση στην υγεία, πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο είναι και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα καθώς οι ψυχικές αναπηρίες και τα ψυχικά προβλήματα είναι πολύ συχνά στον πληθυσμό των προσφύγων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόντουσαν το 2017, σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα βλέπε υποσημείωση 41, η Ισάμος και η Λέσβος, λόγω της τρομακτικής επιδείνωσης της ψυχικής υγείας των προσφύγων και μεταναστών. Οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η αμέλεια και η βία, είναι σε μεγάλο βαθμό τα αιτία της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα υποστηρίζουν ότι η κλίμακα των αναγκών για φροντίδα ψυχικής υγείας και η σοβαρότητα της κατάστασης των ασθενών υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νησιά. Επίσης, οι ασθενείς στα νησιά μπορεί να περιμένουν 3 έως 6 μήνες για ραντεβού με ψυχίατρο. Εκτός των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, οι δομές υγείας είναι υποστελεχωμένες και σε επίπεδο άλλων αναγκαίων επαγγελματιών για την εξυπηρέτηση του προσφυγικού πληθυσμού. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την οργάνωση International Rescue Committee, εισαγωγικά λόγω της έλλειψης διερμηνέων, το ψυχιατρικό τμήμα του Δημόσιου Νοσοκομείου στη Μυτιλήνη αδυνατεί σε μεγάλο βαθμό να εξυπηρετήσει τον προσφυγικό πληθυσμό, ενώ επί του παρόντος δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος. Επίσης, λόγω έλλειψης ιατρών στο Δημόσιο Νοσοκομείο τα ραντεβού είναι πολύ μακρινά και ενοσήλια. Πρακτικά αδύνατοι κλείνουν τα εισαγωγικά βλέπε υποσημείωση 42. Όπως είναι εύλογο, τα παραπάνω προβλήματα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση των προσφύγων και αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Τέλος σελίδας 17. Ενότητα 2.6 Πρόσβαση στην πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα. Η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής υπέρ των ευάλωτων ομάδων, είναι περισσότερο από αναγκαία, καθώς τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν πρόσθετα έξοδα διαβίωσης που αδυνατούν να καλύψουν. Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται με μετρητά στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μέσο κάλυψης των βασικών βιωτικών αναγκών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, όσοι είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχουν πρόσβαση στα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το νομιμοποιητικό καθεστώς βλέπε υποσημείωση 43, ενώ οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχουν πρόσβαση στα προνοιακά επιδόματα μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαμονή τους σε κέντρα φιλοξενίας ή άλλες δομές φιλοξενίας. Ωστόσο, και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις, τα άτομα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αγνοούν τις διαδικασίες μέσω των οποίων μπορούν να διεκδικήσουν τη χορήγηση επιδόματος παρένθεση παραδείγματος χάρη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας, επιδόματα αναπηρίας, κλπ. Κλείνει η παρένθεση.
Επιπροσθέτως, στο παρελθόν έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγγελίες βλέπε υποσημείωση 44 που περιγράφουν τα διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως προς την πρόσβαση σε προνοιακές παροχές και ειδικότερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη χορήγηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜΗ καθώς, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, η διοικητική πρακτική δεν είχε εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζουν επίσης εξειδικευμένες ανάγκες φροντίδας οι οποίες δεν ικανοποιούνται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση της ΙΕΣΑΜΕΑ, υπάρχουν αρκετοί πρόσφυγες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που ζουν μόνοι τους στη χώρα, δίχως την ύπαρξη προσωπικού βοηθού ή την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης. Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις που ζουν με την οικογένειά τους, το βάρος της φροντίδας πέφτει αποκλειστικά στα μέλη της, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο παράλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο, τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για εκείνους που το φροντίζουν. Ενότητα 2.7 Ένταξη στην εκπαίδευση. Η ένταξη των παιδιών προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου αυτό το πλέον ευάλωτο κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού να προστατευτεί από την περιθωριοποίηση και τον διπλό αποκλεισμό της προσφυγιάς και της αναπηρίας. Σε σχέση με τα ωφέλη της εκπαίδευσης, αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMED, όπου συμμετέχει η ΕΣΑΜΕΑ κατέτυξαν τη συμφωνία όλων των επαγγελματιών για τη ζωτική σημασία της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων, αλλά και των ενήλικων προσφύγων και των γονιών παιδιών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όχι μόνος μέσω ένταξης στην ελληνική κοινωνία αλλά και ως το όχημα για την πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εισαγωγικά σχεδιάζοντας μαζί άνω κάτω τελεία. Ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία κλείνουν τα εισαγωγικά, η ΕΣΑΜΕΑ είχε γίνει αποδέκτης αναφορών από πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο γονείς παιδιών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις τα οποία δεν είχαν ενταχθεί σε σχολικό πλαίσιο. Είχε διαφανεί από τη διερεύνηση της ΕΣΑΜΕΑ ότι αφενός υπήρχε ελλειπής ενημέρωση από τους επαγγελματίες των δομών φιλοξενίας που ήταν υπεύθυνοι για κάθε περίπτωση αφετέρου υπήρχε αδυναμία των κέντρων διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σήμερα και συγκλίνει να ανταπεξέλθουν άμεσα και αποτελεσματικά στην απαραίτητη αξιολόγηση. Η αδυναμία αυτή του ΚΕΔΕΙ συνδέεται επίσης με τη έλλειψη κατάλληλα σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων προσαρμοσμένων στο πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών. Ως εκ τούτου, προβλήματα εντοπίζονται αναφορικά και με την πρόσβαση των παιδιών αυτών σε υπηρεσίες εξατομικευμένης στήριξης ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κλπ. Τα οποία δυσχεραίνονται και από την έλλειψη διερμηνέων. Επιπροσθέτως, η ΕΣΑΜΕΑ είχε γίνει αποδέκτης καταγγελιών για ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές έναντι παιδιών προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις τόσο από Έλληνες γονείς όσο και από μαθητές, οι οποίες, λόγω των ελλείψεων σε δράση σχετικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος σελίδας 18. Ενότητα 2.8 Ζητήματα πληροφόρησης κάθετος ενημέρωσης. Υποενότητα. Οι πρόσφυγες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους. Η πλειονότητα των προσφύγων και αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών τους, δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με τα δικαιώματά τους και υπηρεσίες από τις οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν ανάλογα με την αναπηρία ή και χρόνια πάθησή τους. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την ανυπαρξία ενημερωτικού υλικού προσβάσιμου σε άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες, όπως παραδείγματος χάρη υλικό σε μορφή εύκολη για ανάγνωση, easy to read. Για άτομα με νοητικές αναπηρίες, γραπτή ενημέρωση για άτομα κοφά ή βαρύκοα, κλπ. Υποενότητα. Οι φορείς και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο προσφυγικό δεν είναι ενημερωμένοι σε θέματα αναπηρίας και δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά υγείας πρόνοιας που υπάρχουν για διάφορες κατηγορίες αναπηρίων ή και χρόνιων παθήσεων δυσκολεύεται σημαντικά και από το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης για θέματα σχετικά με την αναπηρία παρένθεση παραδείγματος χάρη είδη αναπηρίας, επιδόματα αναπηρίας, δομές στήριξης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κλείνει η παρένθεση, το οποίο διαπιστώθηκε σε φορείς που εμπλέκονται στο προσφυγικό. Στο πλαίσιο του έργου εισαγωγικά σχεδιάζοντας μαζί άνω κάτω τελεία, ενδυναμώνοντας τους πρόσφυγες με αναπηρία κλείνουν τα εισαγωγικά διαπιστώθηκε έλλειψη ενημέρωσης για διάφορα θέματα σχετικά με την αναπηρία. Επίσης, κατά την υλοποίηση του έργου διαπιστώθηκε από την ΕΣΑΜΕ ότι το προσωπικό που εργάζεται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο δεν έχει πρόσβαση σε έγκυρο ενημερωτικό υλικό παρένθεση έντυπο ή ηλεκτρονικό κλείνει η παρένθεση σχετικά με την αναπηρία. Όταν το προσωπικό χρειάζεται να διαχειριστεί περιπτώσεις προσφύγων ή αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αναζητά πληροφορίες από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, χωρίς όμως πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την εγκυρότητα αυτής της πληροφόρησης. Και να ενημέρωσεις διαπιστώθηκαν ειδικότερα στα εξής ζητήματα άνω κάτω τελεία. Α. Διαφορετικά είδη αναπηρίας και ανάγκες που συνδέονται με κάθε είδος. Β. Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως αυτά είναι θεσμικά κατοχυρωμένα στην Εθνική Νομοθεσία αλλά και στη Σύμβαση των ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Γ. Δυνατότητα και διαδικασία επιστοποίησης της αναπηρίας και χορήγησης επιδόματος. Δ. Παροχές και αγαθά που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και δημόσιες δομές και υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν να υποφεληθούν οι πρόσφυγες κάθετος αιτούντες άσυλο. Ε. Τρόποι εξατομικευμένης προσέγγισης ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης. Τέλος σελίδας 19. Ενότητα 2.9. Στατιστικά δεδομένα για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις χρειάζεται ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα για το πλήθος και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας, όπως η ηλικία, το φύλο, το είδος και η βαρύτητα της αναπηρίας ή και χρόνιας πάθησης, ο τόπος διαμονής και οι συνθήκες στέγασης. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αξιόπιστα δεδομένα για τον αριθμό των προσφύγων και αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση AIDA, Asylum Information Database, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, 2017, βλέπε υποσημείωση 45, η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου τηρεί στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των αιτημάτων ασύλου των ευάλωτων αιτούντων, ωστόσο παρέχει αναλυτικά στοιχεία μόνο για την κατηγορία των ανηλίκων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η καταγραφή των ευάλωτων αιτούντων ασύλου ανά κατηγορία ευαλωτότητας καθίσταται δύσκολη και λόγω του ότι πολλές φορές συνυπάρχουν διαφορετικοί λόγοι ευαλωτότητας στο ίδιο άτομο και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διπλοεγγραφών. Κατά το παρελθόν έχουν δημοσιευτεί αποσπασματικά ορισμένα δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό των αιτούντων ασύλου με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα οποία ωστόσο υποεκτιμούν σημαντικά το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου και την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σχετικά με τη διαδικασία προκαταγραφής αιτούντων ασύλου που έλαβε χώρα το διάστημα 9 Ιουνίου με 30 Ιουλίου 2016, όπου, σε σύνολο καταγεγραμμένων αιτούντων 27.592, καταγράφηκαν 278 άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, 1% και 348 άτομα με ανίατη ή σοβαρή πάθηση, 1,3%, των οποίων το συνολικό ποσοστό ανέρχεται μόλις το 2,3% του καταγεγραμμένου πληθυσμού. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσοστό είναι κατά πολύ μικρότερο από τα γνωστά ποσοστά της αναπηρίας και της χρόνιας πάθησης στον γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα και πάλι με την AIDA, το Ευρωπαϊκό Λογισμικό Fraud GRIS που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων για τους προσφυγικούς πληθυσμούς, παρότι επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σε βασικές κατηγορίες αναπηρίας, περιλαμβάνει συγκεχημένες έννοιες, όπως είναι η κατηγορία Mental Disability, η οποία τείνει να μην χρησιμοποιείται από τους ειδικούς και τους επιστήμονες σε θέματα αναπηρίας παρένθεση καθώς δημιουργεί σύγχυση μεταξύ της ψυχικής και της νοητικής αναπηρίας κλείνει η παρένθεση.
Η ασάφεια του ενοιολογικού πλαισίου στη συλλογή δεδομένων καθιστά δύσκολη την αξιοποίησή του σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες προσφύγων και αιτούν τον ασύλο με συγκεκριμένες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Τέλος σελίδα 20.